πώς εκλήθεις, αδελφέ. Ευσέβειος μοναχός. Πατέρα Ευσέβειε, σήμερα είναι η ολοτέρα μέρα της ζωής σου, που σ' αξίωσε ο Πανάγαθος Θεός να λάβει το μέγα και αγγελικό σήμα. Και αυτό, αδελφέ μου, Ευσέβειε, να το τιμήσεις, για να σε τιμήσει και αυτό. Οι ευθύνες μας ενώπιον του Θεού είναι πολύ μεγάλες και δώσαμε πολλές υποσχέσεις και πρέπει κατά το δυνατόν, με τη χάρη του Θεού, με τη βοήθεια της Χειράνου και Παναγιάς, με τη βοήθεια του πνευματικού μας, των πατέρων, των γονέων μας, να αγωνιστούμε για τη σωτηρία μας, για τη σωτηρία της ψυχής μας. Να ξέρεις, αδελφέ μου, Ευσέβειε, κατά το βήμα του Κυρίου μας, που λέει ως της Έλληναν πρώτος, να είναι πάντων έσχατος και πάντων διάκονος. Και να θυμούμαστε αυτό που λέει ο Κύριος, ο ταπεινών εαυτών υψωθήσεται, ο δε υψών εαυτών ταπεινωθήσεται. Αυτά ισχύουν για μας τους μοναχούς. Διότι κατά το ανθρώπινο έχουμε τις αδυναμίες μας. Αλλά μας έδωσε την ευκαιρία ο Πανάγαθος Θεός, λέγοντας «Ετείτε και δοθήσετε ημί, κρούετε και ανοιγήσετε, και ο ετών και ζητών λαμβάνει, και αν εφ' εμού ουδύναστε επί ουδέων». Δεν μπορούμε ούτε ανάσα να πάρουμε. Ο Κύριος είναι το Α και το Ω, ο νικητής της ζωής και του θανάτου. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε όλη μας την πίστη, όλη μας την αγάπη, όλη μας την ελπίδα στον Πανάγαθο Θεό. Γιατί και εγώ, όπως λέω αυτά τα λόγια, ήταν πολλές φορές σε δύσκολη κατάσταση. Και όμως ο Θεός μου βοήθησε, όπως βοηθάει όλους μας, μας βοηθάει, και το ξεπεράσαμε. Γι' αυτό πάντοτε να είμαστε φρόνιμοι, συνειδητοί. Εδώ στο μοναστήρι που ήρθαμε να ακολουθούμε την τάξη που βρήκαμε, που λένε οι πατέρες, ο ετοκοινοβείο καθεζόμενος το κανόνι στη γη του. Μην κάνουμε θελήματα, διότι τα θελήματα είναι πειρασμός, είναι κόλασης. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε, να ελέγχουμε τη συνείδησή μας, να μην μας ελέγχει. Να έχουμε την πίστη όπως τη θέλει ο Θεός και την αγάπη όπως τη θέλει ο Θεός. Και όχι μόνο να αγαπάμε αυτούς μας αγαπάνε, γιατί λέει ο Κύριος ότι αυτό το κάνουν και εθνικοί και τελώνουν και ιδωλολάτρες. Αλλά την αγάπη, να αγαπάμε και αυτούς που δεν μας αγαπάνε και να προσευχόμεθα και για αυτούς που δεν μας αγαπάνε. Αυτό θέλει ο Θεός από μας. Σου εύχομαι, αδελφέ μου, που ακόμη να ζήσεις μέσα στο μοναστήρι σαν άγγελος Θεού, να βιώσεις βίωμα μοναχικό, να έχεις αγάπη προς όλες τις κατευθύνσεις. Διότι άμα δεν έχουμε αγάπη, δεν έχουμε τίποτα, μηδέν. Λέω από τον Παύλος, αγάπη με έχουν, μάτια είναι όλα. Γι' αυτό από σήμερα να βάλεις καλή αρχή, παιδί μου και αδελφέ μου, να κάνεις τα πνευματικά σου, να αγαπάς τους πατέρες και τους καθούς και τους κοζιούς.
Έτσι, αυτό θέλει ο Θεός. Διότι αν με έναν αδελφό μαλώσουμε και σου πει ευλόγησο, συγχώρεσε με και εσύ δεν σε χωράς, μη δεν τα πάντα. Πάνε όλα περίπατο. Γι' αυτό. Πρέπει να συγχωράμε και να συγχωράμε τους πάντα και τα πάντα. Μα του λέει ο Πέτρος, λέει, μα διδάσκαλε, λέει, φτάνει επιτέλους μέχρι 7 φορές την ημέρα να συγχωράμε τα πράγματα του αδελφού μας. Και λέει, ποιο είναι τα φορές. Μέχρι να μου κοντά της 7 την ημέρα, δηλαδή. Γι' αυτό, αδελφέ μου, βάλε καλή αρχή. Και ανθρωπίνως είναι δύσκολα. Αλλά με τη βοήθεια του Θεού όλα θα ξεπεράσουμε και όλα θα πάνε καλά. Να αγαπά του πατέρες. Την προσευχή σου να θυμάσαι πάντοτες που θα κάνεις την προσευχή σου τον πνευματικό σου πατέρα. Τους πατέρες και αδελφούς του μοναστηριού. Τους πατέρες και αδελφούς που ζουν στο Άγιο Όρος. Διότι το Άγιο Όρος είναι μια πολιτεία, η πολιτεία του Θεού νομίζω. Να θυμάσαι πάντοτε του γονεί σου και να προσεύγεσαι. Όπως και αυτοί πρέπει να προσεύγονται για τα παιδιά του. Και έτσι σιγά σιγά εργασία, όπως λέει και η κατοίκηση, κατά δύναμη, αλλά όχι αμέσως. Να ελέγχουμε τη συνείδησή μας, να ελέγχουμε τα λόγια μας, να προσέχουμε τι λέμε, διότι μια μέρα, είτε το θέλουμε, είτε το θέλουμε, θα παρασταθούμε ενώπιον του φοβερού κριτηρίου του Θεού και θα μας κρίνει ο Θεός. Και τα αγαθά ποιήσανε εις Ανάσταση ζωής, δεν τα φάλω πράξανε εις Ανάσταση Κρίσου. Γι' αυτό σου εύχομαι, αδελφέ μου, καλή πρόοδο, παρακαλώ σου πατέρες και τους αδελφούς όλους να κάνετε κομποσυνάντηση του πατέρα Παχώμιου, να βάλει καλή αρχή, και όχι μόνο ο πατέρα Παχώμιος, αλλά και εμείς να βάλουμε καλή αρχή. Διότι μην παίζουμε μετάπαιχτα. Διότι μια μέρα θα λογοδοτήσουμε, θα δώσουμε λόγο την υποσχέσεω μας, τον έργο μας, τι κάναμε, τι φτιάξαμε. Γι' αυτό σου δίνω την ευχή και να μας αξιώσει ο Θεός και σένα και εμάς όλους μας καθό παράδεισο. Διότι έλεγε ο Κύριος μας, ο οποίος γεννηθεί στον κόσμο και δεν σωθεί, καλύτερο ή το να μη θε γεννηθεί. Αυτό λέει πολλά πράγματα, γιατί υπάρχει παράδεισος, η Βασιλεία του Θεού, η αιώνιος, αλλά υπάρχει και κόλασης και πύρινος ποταμός. Γι' αυτό στώμε καλός και να βάλουμε όλοι μας καλή αρχή. Σου εύχομαι καλό παράδεισο, ο Θεός να μας αξιώσει όλους μας. Αμήν. Ευσέβειος Παναθός. Ευσέβειος Παναθός. Αμήν.